Μαζί μα ο τη Λάμψια ήταν εντυπωσιακή, εντυπωσιακό το πόσο σκλήρινε του ε, τόνου έναντι των μη εμβολιασμένων πολιτών στι ΗΠΑ ο Τζο ήταν, αλλά και τα μέτρα, τα δραστικά μέτρα που αποφάσισε να λάβει. Δεν ξέρω, μήπω δίνει, κλείνει το μάτι και για τι υπόλοιπε χώρε τη Δύση. Εγώ θα έλεγα ακόμα και το ύφο του είναι συγκλονιστικό. Όταν σκύβει πάνω στο πόντιουμ και λέει τι άλλο περιμένετε, εμβολιαστείτε. Είναι συγκλονιστικό. Και εδώ περιμένουμε από τον κάθε. Μισοπάλαβο να μας πει γιατί δεν πρέπει να εμβολιαστούμε στην Αμερική υποχρεώνουν του δημοσίου υπαλλήλου είτε να εμβολιαστούν είτε να πάνε σπίτι του. Υποχρεώνουν μαθητέ από 12 ετών και άνω σε μια μεγάλη πολιτεία να εμβολιαστούν. Και εδώ συζητάμε ακόμα αν θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι οι νοσοκόμοι και οι γιατροί. Έλεω. Προβάλλοντα ε, το κόστο ε, στην κοινωνία, το Μιλάμε... κόστος κόστο στου υπόλοιπου μι... πολίτε. Μιλάμε για δημόσιο κίνδυνο. Να πρέπει να πούμε ότι ή θα παρθούν μέτρα πολύ σκληρά και αποφασιστικά και να εφαρμοστούν ταυτοχρόνω ή απλώ να ληφθούν. Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα. Ή αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε κατά διάολο. Προημερών ξεκίνησε η απόλυτη εφαρμογή του μέτρου τη αναστολή εργασία για νοσοκομιακού. Mm -hmm. Για νοσοκόμε, γιατρού και όλο το προσωπικό που εργάζεται στα νοσοκομεία. Έχω υπόψη μου ένα νοσοκομείο μόνο στην Αχαία, στην Πάτρα, που από 450 που ήταν οι ανεμβολίαστοι, σε 7 μέρε μειώθηκαν σε 180. Δεν ξέρω τι λόγω έγινε μετά. Στις Στι πρώτε 7 μέρε, που... όπου δεν από πέφτει, πέφτει λόγο, λοιπόν, να πέσει ράπτο. Δεν γίνεται αλλιώ. Πρέπει τώρα να γίνουν πολύ πιο σκληρά τα μέτρα. Πάντω, είμαστε... μου έκανε εντύπωση και ο πρόεδρο τη Ποεδίν ε, σήμερα, ο οποίο ε, τοποθετείται βέβαια ξεκάθαρα υπέρ των εμβολιασμών, έχει έναν με ένα λάθο όλο αυτό το χρονικό διάστημα σε σχέση με τα μέτρα, με την επιβολή ποινών ε, που ε, συζητιούνται. Καλώ τον είναι ε, και σάρκησε. Και έρχεται ο κ. Γιανακό τώρα και λέει έξω. Έξω και φυλακή μάλιστα λέει ο κ. Γιανακό, δεν. Πάμε παρακάτω. Ο κ. Γιανακό είπε σήμερα κάτι πολύ σωστό. Συγχαρητήρια, έβγε. Πάμε παρακάτω. Ο κύριο Γιανακό όμω είναι ο ίδιο άνθρωπο που κάνει συλλαλητήρια για να μην είναι υποχρεωτικό ο εμβολιασμό και να μην είναι τα μέτρα. Μα δεν γίνεται αλλιώ. Αφού δεν ακούνε με την λογική 8 μήνε, πρέπει κάποιο μέτρο να ληφθεί. Δεν μπορεί από μια μέρα να μα λέει όμω ότι σωστά και όποιο κάνει πλαστά να πάει σπίτι του, αλίμονο, αλίμονο πλαστογραφία μεταχρήσεω και δημόσιο κίνδυνο διασπορά του κορονοϊού, προφανώ θα πρέπει να πάει σπίτι του και να αντιμετωπίσει περαιτέρω τι συνέπειε του νόμου. Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί ούτε ο κύριο Γιανακό, ούτε ο κάθε κύριο Γιανακό να κλείνει το μάτι στου συναδέλφου του που αρνούνται να υπακούσουν στον όρκο του. Δεν λέω τα υπόλοιπα, μόνο και μόνο αυτό. Υποτίθεται ότι είναι εκεί και εργάζονται για την προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορεί να σπέρνουν λοιπόν το θάνατο και ταυτόχρονα να ζητούν επίοικια. Είναι σαν το μαθητή που ζητάει επίοικια για να πάει σκότω γονεί για να πάει στο χώρο του ορφανοτροφείου. Δεν γίνεται. Πρέπει να αποφασίσουν και οι συνδικαλιστές Υπάρχει ένα παράδειγμα πολύ θετικό. Πριν από μερικού μήνε, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στην Αλφα Μπανκ έβγαλε ανακοίνωση. ήταν η πρώτη φορά στην εικασία. Mm. Που είπε: Παρακαλούμε η διοίκηση της τραπέζη να βγάλει απόφαση και να λέει ότι δεν δέχεται ανεμβολία στου συναδέλφου. Γεια μα. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.